ως μια εξαιρετικά δύσκολη υπόθεση στην εξιχνίασή της εξαιτίας της βίαιης προσωπικότητας του θύματος. Φαίνεται πως είναι η υπόθεση της τυχερής δολοφονίας του 46χρονου πατέρα ενός ανήλικου κοριτσιού από την Αρχοντική Ρεθύμνου. Από τη στιγμή που ο 46χρονος βρέθηκε νεκρός από τη σύζυγό του την περασμένη Παρασκευή μέσα στο αυτοκίνητό του σε ερημικό σημείο που οδηγούσε στο ποιμνιοστάσιο του στην Αρχοντική, οι υψηλόβαθμοι αξιωματικοί της ασφάλειας Ρεθύμνου προσπαθούν να ξεπεράσουν τις αντικειμενικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν και με ιδιαίτερη προσοχή να ξετυλίξουν το κοβάρι της πολύπλοκης αυτής υπόθεσης, ώστε να καταφέρουν να φτάσουν στον άνθρωπο που τράβηξε τη σκανδάλη της καραμπίνας, εκτελώντας σε ψυχρό το 46χρονο που τα ίχνη του είχαν χαθεί από την περασμένη Τετάρτη. Τον αναζήτανε η γυναίκα του τώρα, δεν ξέρω. Εγώ κάθομαι στην πάνω μεριά του χωριού, αυτό λέει πάει κάτω, είχε τα πρόβατά του και δεν ξέρω τίποτα. Πώς έγινε, δεν ξέρουμε. Εσείς τον συναντούσατε πάντως κάθε μέρα. Ναι. Τώρα δύο μέρες δεν τον είδαμε. Από το περασμένο Σάββατο έως και σήμερα, το κατόφλι της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ρεθύμνου έχουν περάσει για να καταθέσουν αρχικά στενά συγγενικά πρόσωπα αλλά και φίλοι του θύματος. Με τις πληροφορίες της Κρήτη TV να αναφέρουν ότι παραμένουν σοκαρισμένοι από την απώλεια με αυτόν τον τρόπο του δικού τους ανθρώπου. Φοβόμασταν ότι κάποια στιγμή θα συνέβαιναν τα χειρότερα, ίσως κατά τη διάρκεια κάποιας διένεξης που κατά καιρούς είχε με άλλα πρόσωπα. Όμως δεν περιμέναμε ποτέ ότι θα έχανε έτσι τη ζωή του, φέρεται να είπαν στενοί συγγενείς του θύματος στις αστυνομικές αρχές. Ο 46χρονος που είχε ένοχο παρελθόν και μπλεξίματα με τις αστυνομικές και δικαστικές αρχές έπεσε σε ενέδρα θανάτου όταν ενώ κατευθυνόταν την περασμένη Τετάρτη με το αυτοκίνητό του προς το ποιμνιοστάσιο του δέχτηκε το φωνικό πλήγμα από απόσταση μικρότερη των 10 μέτρων ενώ τα σκάγια που χρησιμοποιούνται για κυνήγια αγριογούρουνου έπληξαν τον πνεύμονα και το μυοκάρδιο με αποτέλεσμα τον ακαριαίο θάνατό του. Από την προανακριτική έρευνα που για πολύ καιρό ακόμα θα διεξάγεται, ενισχύεται το σενάριο ότι ο εκτελεστής του 46χρονου βρίσκεται στο αξιόπινο παρελθόν του θύματος, ενώ αποδυναμώνεται το σενάριο χωρίς ωστόσο να έχει ακόμα αποκλειστεί ότι ο δράστης σχετίζεται με την πολυετή κριτική βεντέτα που έχει πρωταγωνιστήσει η οικογένειά του. Μέχρι στιγμής πάντως, οι όποιες προσαγωγές υπόπτων έχουν γίνει δεν έχουν μετατραπεί σε συλλήψεις, ενώ μέσα στο αυτοκίνητο του θύματος δεν βρέθηκε όπλο, γεγονός που απομακρύνει το ενδεχόμενο ότι ο 46χρονος πήγαινε σε προκαθορισμένη συνάντηση με τον εκτελεστή του.